Και το όνομα αυτής Alpha Eurobank. Έτσι θα ονομαστεί η νέα τράπεζα που θα προκύψει από τη συγχώνευση της Alpha Bank και της Eurobank με τη συμμετοχή του κρατικού επενδυτικού κεφαλαίου του Κατάρ, διατηρώντας το εμπορικό σήμα της πρώτης. Όπως ανακοίνωσαν τα στελέχη των δύο ομίλων, η νέα τράπεζα που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση θα είναι η πρώτη σε μέγεθος στην Ελλάδα και δεύτερη ή τρίτη στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενώ θα είναι ο 23ος όμιλος στην Ευρωζώνη με 1.336 καταστήματα στην νοτιοανατολική Ευρώπη και συνολικό ενεργητικό 146 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συμμετοχή σε όλο αυτό το σχέδιο και πρέπει να πω η βοήθειά τους στο να τα βρούμε και να είμαστε, να γίνει αυτό το πράγμα που λέμε του Κατάρ είναι μια μεγάλη, θα έλεγα μια ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα φέρει και άλλα πράγματα. Πρόεδρος στο νέο σχήμα θα είναι ο κύριος Γιάννης Κωστόπουλος, ενώ θα υπάρχουν δύο συνδιευθύνοντες σύμβουλοι. Ο κύριος Δημήτρης Ματζούνης, υπεύθυνος για τις κεντρικές λειτουργικές υπηρεσίες, και ο κύριος Νίκος Νανόπουλος, υπεύθυνος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η βασική μέτοχη της τράπεζας θα είναι η οικογένεια Λάτσι με ποσοστό 13%, η οικογένεια Κωστόπουλου με ποσοστό 4% και η κρατική επενδυτική εταιρεία του Κατάρ, Paramount Services, με ποσοστό 17%. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο ξένο μέτοχο. Τον πιο περιζήτητο αυτή τη στιγμή διεθνή μέτοχο, το Κατάρ, που στην παρέα των τραπεζών που έχει μετέχει στην Barclays και στην Credit Suisse. Νομίζω ότι είναι μάλλον καλή η παρέα. Η σχέση ανταλλαγής θα είναι 5 κοινές μετοχές Α για 7 μετοχές Eurobank, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δις ευρώ, η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που θα καλυφθεί από το Κατάρ, ενώ τα κεφάλαια θα ενισχυθούν περαιτέρω κατά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ από οργανικές πρωτοβουλίες. Στόχος και ζητούμενο είναι, όπως τονίστηκε στη συνέντευξη τύπου, η νέα τράπεζα με ενισχυμένα κεφάλαια να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Θα μπορέσει να δημιουργήσει αξία τόσο για τους μετόχους, αλλά όσο και για την οικονομία την ελληνική, να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης, στην ανόρθωσή της και να παίξει ένα δημιουργικό ρόλο στο μέλλον, ίσως προσελκύοντας και άλλες επενδύσεις. Οι στρόφιγες είναι ανοιχτές, απλώς δεν έχει νερό. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, γιατί πάντοτε περνάει αυτό το μήνυμα ότι οι τράπεζες έχουν κλείσει τη στρόφιγα. Νερό δεν υπάρχει. Μάλιστα, τα στελέχη του νέου ομίλου εκτιμούν ότι η ψήφος εμπιστοσύνης από το Κατάρ θα οδηγήσει και στην επιστροφή των Ελλήνων καταθετών. Το πολύμηνο επενδυτικό φλερ του Κατάρ με την Ελλάδα κατέληξε στον τραπεζικό γάμο της χρονιάς. Οι Άραβες όμως, κατά παράδοση, έχουν περισσότερες από μία συζύγους και πολλά παιδιά. Γι' αυτό και υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα ευτυχή επενδυτικά γεγονότα με τη συνδρομή του Εμιράτου. Θα έλεγα μια ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα και την οποία, στην οποία, η οποία πιστεύουμε ότι θα φέρει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν θα είναι το Κατάρ εδώ μέτοχος σημαντικός, όπως θα δείτε από τα νούμερα, της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, και μόνο το γεγονός ότι το κάνει, σίγουρα έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό του. Το καλό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών έχει επιβεβαιωθεί από καιρό με τα μνημόνια συνεργασίας τα οποία έχουν υπογραφεί από τις δύο κυβερνήσεις σε θέματα τουρισμού, ενέργειας, μεταφορών και ενημέρωσης. Η συμμετοχή των αραβικών κεφαλαίων στην ελληνική υπερτράπεζα έρχεται τώρα να ενισχύσει το ήδη έντονο ενδιαφέρον το οποίο έχει επιδείξει η Qatar Investment Authority για το πρώην αεροδρόμιο στο ελληνικό, αλλά ενδεχομένως και για όπου αλλού υπάρξουν επενδυτικές ευκαιρίες στις μεταφορές ή την ενέργεια. Η ηγετική οικονομική θέση του Κατάρ, από την άλλη, πιθανολογείται ότι θα ανοίξει την επενδυτική όρεξη και άλλων γειτονικών χωρών. Η συμμετοχή του Κουβάιτ, παρόλο ότι του Κατάρ, κοντά είναι, δεν είναι δίπλα. Θάθηκε αυτό έτσι πως πάει. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά τα δύο κράτη πάντα ανταγωνίζονται. Όπου ένας πάει και ο άλλος. Λοιπόν, καλομελέτα και έρχεται. Να παίξει ένα δημιουργικό ρόλο στο μέλλον, ίσως προσελκύοντας και άλλες επενδύσεις, όχι μόνο από το Κατάρ και από το Ντουμπάι και ίσως και από άλλες χώρες της περιοχής και όχι μόνο. Κανένα όφελος από τη συγχώνευση των δύο τραπεζών δεν βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Από τη συγχώνευση των δύο τραπεζών δεν θα προκύψει κανένα όφελος για την καταχρεωμένη λαϊκή οικογένεια και τους μικρούς επιχειρηματίες που θα αντιμετωπίσουν έναν πιο ισχυρό τοκογλύφο. Να ελέγξει αποφασιστικά το τραπεζικό σύστημα η κυβέρνηση, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στέκεται στην ανακοίνωσή της η Ντόρα Μπακογιάννη. Η εξαγγελθήσα συγχώνευση Alpha Bank Eurobank αποτελεί μια αμυντικού χαρακτήρα κίνηση και έρχεται λίγες μόνο μέρες μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για στήριξη των τραπεζών.
Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη στην πιο κρίσιμη στιγμή για την ελληνική οικονομία. Με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα παίρνονται αποφάσεις που ισχυροποιούν το τραπεζικό σύστημα και προσελκύουν σε αυτό ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Η πρώτη μεταμνημονιακή ξένη επένδυση στην Ελλάδα είναι πάντως γεγονός, με χρήματα από το αραβικό κρατήδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή συμμετέχει με 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις σε κάθε γωνιά της γης. Με αισιόδοξες προβλέψεις και θετικά σχόλια αντέδρασαν τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην είδηση της συγχώνευσης των δύο ελληνικών τραπεζών, Alpha Bank και Eurobank. Πρόκειται για φιλική συγχώνευση με στόχο τη δημιουργία μιας τράπεζας σημείου αναφοράς τόσο για την Ελλάδα όσο και για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Alpha Bank, που θεωρείται από τις πλέον συντηρητικές τράπεζες της Ελλάδας, είναι ισχυρότερη στην επιχειρηματική τραπεζική, ενώ η Eurobank ειδικεύεται στην λιανική. Σύμφωνα με το BBC, η συγχώνευση και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καταστήσουν τις τράπεζες λιγότερο ευάλωτες απέναντι στην τραπεζική κρίση στην Ελλάδα. And as if to underline the problem, two of Greece's largest banks, Alpha and Eurobank, both heavily indebted, are set to merge this week in order to survive. Greece's two biggest banks are going to merge. Is that good news? Is that likely to have any effect? Essentially, it is a way out of the debt crisis for them, or a possible way out of the debt crisis for them. Στόχος είναι να γίνει συγχώνευση έως το τέλος του έτους και το ενιαίο σχήμα να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις αρχές του 2012. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο Bloomberg εκτιμά ότι οποιαδήποτε συγχώνευση μεταξύ μεγάλων ελληνικών τραπεζών θα γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από την αγορά, τις εποπτικές αρχές και τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής. This is actually the first deal that's actually, there's been a couple of failed attempts over the past year for mergers, but this one we understand that the boards of both banks are meeting today in Athens to approve the deal. Now this would create the largest bank in Greece with combined assets about 150 billion euros, about 2,000 branches across the country, and about 80 billion euros in deposit. The two banks also have some subsidiaries in other neighboring countries as well. Ως προπομπό και άλλων τέτοιων κινήσεων βλέπει τη συγχώνευση αυτή, το Reuters. Η συμφωνία θα πυροδοτήσει περαιτέρω κινήσεις στην τραπεζική αγορά. Σύμφωνα με το France 24, η είδηση αυτή έρχεται την ώρα που η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών στην Ελλάδα έχει επιβαρύνει το κλίμα στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος έχει τεράστια έκθεση στο δημόσιο χρέος. Μία συγχώνευση που θα απογειώσει το κλίμα στην αγορά ανακοινώθηκε σήμερα μεταξύ της δεύτερης και τρίτης μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, Eurobank και Alpha Bank. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις και όπως ήταν φυσικό έγιναν δεκτές από τους υποψηφίους με ανάμεικτα συναισθήματα. Χαρά και ενθουσιασμός για όσους πέρασαν στη σχολή της προτίμησής τους και απογοήτευση για κάποιους άλλους που δεν τα κατάφεραν. Πέρασα μοριακής βιολογίας και γενετικής στην Αλεξανδρούπολη. Άξιζε πολύ ωραία σχολή, αλλά θα ξαναδώσω. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Όχι, δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή ήταν οι ιατρικές. Έχω πιάσει 17 χιλιάδες μόρια. Περνάω στη δεύτερη επιλογή μου, που είναι πάντιος. Τα συναισθήματα είναι χαρά. Δηλαδή, κόπου μου ανταμείφθηκαν, γιατί ξέρω ότι εφόσον έχω κουραστεί, σίγουρα κάπου έχω περάσει. Οπότε το μόνο συνέστημα είναι χαρά. Κάποιοι άλλοι με το που ξύπνησαν έδωσαν τον κωδικό τους στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας μέσω διαδικτύου και είδαν με τα μάτια τους το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα. Εγώ πέρασα τοπογραφία Αθήνας. Ήταν η πρώτη μου επιλογή καταρχάς. Χάρηκα λόγω αυτού αλλά και των οικονομικών, γιατί θα ήταν μεγάλη επιβάρυνση να φύγω εκτός Αθήνας. Για τους αριστούχους που ήταν λιγότεροι από την προηγούμενη χρονιά, η κόπη και το μεθοδικό τους διάβασμα ήταν η δικαίωση στον αγώνα τους, όπως η 18χρονη Δανάη Παπαδέα, που από σήμερα είναι φοιτήτρια νομικής στην Αθήνα. Πέρασε στη νομική Αθήνας. Με τι βαθμό? 18.971 μόρια. Και ναι, χαίρομαι. Και στους αριστούχους, πόσο προσπάθησες γι' αυτό? Αλήθεια είναι ότι όλη τη χρονιά έπεσε πολύ διάβασμα. Ειδικά τους τελευταίους μήνες είχα περιορίσει πάρα πολύ τις εξόδους μου κτλ. Αλλά νομίζω τελικά ανταμείφθηκε όλο αυτό. Όμως, που κρύβεται το μυστικό της επιτυχίας? Οι αριστούχοι λένε πως το κλειδί στην επιτυχία για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα δεν είναι άλλο από την αγάπη για το διάβασμα σε συνδυασμό με το στόχο που θέτει κανείς. Χρειάζονταν πολύ αγώνας, προσπάθεια. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Πίεση, άγχος και πάρα πολύ διάβασμα. Ελάχιστες ώρες ύπνου. Κουράστηκα αρκετά, πολλές ώρες διάβασμα και εξόδευσα πολύ από τον ελεύθερο χρόνο μου, δηλαδή δεν έβγαινα και έξω.
Κάποιοι άλλοι μαθητές παράλληλα βρήκαν χρόνο και για δουλειά, όπως ο 18χρονος Άγγελος Ευαγγελίδης που πέρασε στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πολυτεχνείο. Ο αριστούχος Άγγελος μίλησε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Alter στο Ρυθμό της ημέρας μαζί με τον επίσης αριστούχο Λεωνίδα Χαρδαλιά που από σήμερα είναι φοιτητής ιατρικής Αθήνας. Αυτή είναι η διαφήμιση που συμμετείχε ο... Αυτή είναι η διαφήμιση που συμμετείχε ο Άγγελος, έτσι. Λοιπόν, και προλάβαινε και διάβαζε και έκανε και τα διαφημιστικά του.